Κύριε Μαυρωτά, είπατε ότι το κόμμα σας δεν ήταν ώρα, και εσείς βεβαίως, να πάμε σε εκλογές. Ναι. Έπρεπε να υπάρξει μια μήνυμου πολιτική συνεννόηση. Έπρεπε να εξαντληθούν τα περιθώρια, τα οποία, ναι, κατά τη γνώμη μας δεν εξαντληθήκαν. Δεν εξαντλήθηκαν, λέτε, αυτά τα περιθώρια. Όχι, σε αυτή την συγκυρία στην οποία βρέθηκε η χώρα, πάντα πιστεύουμε και πάντα πιστεύουμε, και αυτό ήταν ένας από τους πρώτους λόγους που είπε το ποτάμι εδώ και από 18 μήνες που έχει ιδρυθεί, ότι η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να είναι κατάσταση που μπορεί να την λάβει η σφαίρα, να την καταφέρει η σφαίρα σε μόνο ένα κόμμα. Χρειάζονται ευρύτερες συνεννέσεις. Αυτό το περιθώριο δεν εξαντλήθηκε από αυτή τη Βουλή. Δόθηκε στην κυβέρνηση μια ευρεία πλειοψηφία στις τελευταίες ψηφοφορίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Πασόκ, η οποία δεν αξιοποιήθηκε κατά τη γνώμη μας και στη συνέχεια. Από το ΣΥΡΙΖΑ αποκρούτανε μεταβδελιγμία στο σενάριο μιας κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης, μιας κυβέρνησης που θα τύχανε μιας κοινής αποδοχής. Και απορώ γιατί γινόταν αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα γίνω Παπαδήμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Παπαδήμος ήταν επιλεγμένος, ο κύριος Τσίπρας ήταν εκλεγμένος και κανείς δεν αμφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία του σε ένα τέτοιο σχήμα. Το θέμα είναι τώρα ότι από εδώ και πέρα άκουγα και χθες τους συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι γιατί φοβόστε τις εκλογές, οι εκλογές είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Ναι, αλλά σε ένα σπίτι δεν μπορείς να έχεις συνεχώς γιορτή. Και εδώ στην Ελλάδα είναι σαν να έχουμε συνεχώς γιορτή. Κάποιος πρέπει να δουλέψει για να βγει η χώρα από αυτό το αδιέξοδο. Και μπορεί το πολιτικό σύστημα να είναι κλεισμένο σε μια γυάλινη σφαίρα και να βλέπει τους τακτικισμούς σου, τι θα κάνει, πώς θα αποκομίσει περισσότερα ωφέλη από κάποια κίνηση τακτική, στρατηγική κτλ. Αλλά έξω από αυτή τη γυάλινη σφαίρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ματώνει, ένας κόσμος της πραγματικής οικονομίας ο οποίος εμορραγεί, προσπαθεί με νύχια και με δόντια σε πολύ δύσκολες συνθήκες να κρατηθεί στην επιφάνεια. Και όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, όλη αυτή η αβεβαιότητα που διαιωνίζεται, μόνο κακό του κάνει. Και κάποιος πρέπει να το σκεφτεί και αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτούς τους λόγους ακριβώς είπαμε ότι δεν ήταν η ώρα να γίνουν εκλογές. Έπρεπε να εξαντληθούν τα περιθώρια μιας εθνικής συνεννόησης. Γιατί πιστεύουμε ότι η έξοδος από την κρίση είναι ένα ομαδικό παιχνίδι και πρέπει να συμμετέχουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι για να πάμε στο μεγάλο στίχημα της συμφωνίας που είναι οι μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί ένα κόμμα να τις κάνει μόνο του. Πρέπει να δούμε πράγματα τα οποία ήταν παθογένειες όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να τα πολεμήσουμε. Κανένας δεν μπορεί να σηκώσει, κανένα κόμμα δεν μπορεί να σηκώσει μόνο του αυτό το φορτίο. Αυτό είναι που λέμε. Κύριε Χριστίδη, ηθοποιείς. Μάλιστα. Κύριε Μαυρωτά, όταν στις προηγούμενες εκλογές πρωτοεμφανιστήκατε ως κόμμα, κατεβήκατε δηλαδή για πρώτη φορά, με την έννοια ότι όποιο και να ήταν το ποσοστό σας, θα ήταν μια επιτυχία. Ναι. Και δύο βουλευτές να βγάζατε, επιτυχία θα ήταν. Τώρα πλέον, μετά από αυτούς τους 7 μήνες, παρουσία σας, 8 μήνες παρουσία σας στην Βουλή, προσπαθήσατε να πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας, άρα λοιπόν θα πρέπει να έχετε και τον πήχη πού. Ναι, το ποτάμι θεωρεί ότι, παρόλο που θεωρούσαμε και το λέμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι οι εκλογές δεν ήταν απαραίτητες να γίνουν τώρα, το Σεπτέμβριο, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι ήμασταν προετοίμαστοι για αυτές τις εκλογές ή ότι δεν έχουμε, ας το πούμε, τις προσδοκίες μας. Θεωρούμε ότι το ποτάμι σε αυτές τις εκλογές θα κεφαλαιοποιήσει την συνεπή και συνετή στάση που κράτησε αυτό το εφτάμινο, προσιλωμένο σε μια ευρωπαϊκή προοπτική για την Ελλάδα. Και μάλιστα κατηγορηθήκαμε εν πωλήσεις από αυτό. Μάλιστα, χθες μας κατηγόρησε και ο Πρωθυπουργός ότι είπαμε φέρτε τη συμφωνία γρήγορα, γρήγορα να υπογράψουμε για να προχωρήσουμε. Στην πραγματικότητα, όταν έκανε την αυτοκριτική του, όμως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι το λάθος μου ήταν ότι δεν το έκανα αυτό από την αρχή, δηλαδή ήρθε στα λόγια μας. Ό,τι δηλαδή το ποτάμι έλεγε παρά 5, ερχόταν μετά ο Πρωθυπουργός και το έλεγε και 5. Όπως επίσης το ποτάμι είναι προσιλωμένο σε ένα μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα, τον οποίο πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη ο τόπος. Δηλαδή, όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το πελατειακό κράτος που είπε στις προγραμματικές του δηλώσεις ο Πρωθυπουργός τον Φλεβάρι του 2015. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι μπορεί να τα κάνει. Εμείς, σε εμάς είναι πολύ ψηλά αυτά τα πράγματα στην ατζέντα, τόσο το πελατειακό κράτος, ο πόλεμος κατά της διαφθοράς, φοροδιαφυγής, της διαπλοκής. Είμαστε ουσιαστικά ένα κόμμα, είμαστε βουλευτές οι οποίοι δεν έχουμε και μεγάλο παρελθόν οι περισσότεροι στο ελληνικό κοινοβούλιο και στην πολιτική γενικότερα. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε βαρύδια, δεν έχουμε σκελετούς κρυμμένους στην ντουλάπα και πιστεύουμε ότι με αυτήν τη λογική μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου σε σχέση με το 6,1%.
1% που πήραμε τον... Κύριε Μαυρούδα. Η ανεργία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, όχι τώρα, εδώ και καιρό της ελληνικής κοινωνίας. Παρόλο που από τον Ιανουάριο και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να μετράει τους ανέργους, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας. Η λύση δεν είναι οι προσλήψεις στο δημόσιο για τις οποίες καμάρωνε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός το διάγγελμά του. Κατά τη γνώμη μας, η λύση είναι να ξαναζωντανέψει η οικονομία, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προσέλκυση επενδύσεων που θα δώσουν δουλειές και όχι παραδείγματα σαν και αυτά που βλέπουμε στις κουριές τις τελευταίες μέρες. Κύριε Οικονόμου, τώρα...